Όπως καταλαβαίνετε, βρισκόμαστε στο γραφείο του Κωνσταντίνου Ξένου και είμαστε εδώ για ένα πολύ σημαντικό σκοπό. Σήμερα θα μάθουμε να μετράμε. Βέβαια. Όλους μας ενδιαφέρει και όλους μας αφορά αυτό. Ακριβώς. Θα μάθουμε να μετράμε το μεταβολικό μας ρυθμό. Πολύ σωστά. Μεταβολικός ρυθμός ηρεμίας. Mm-hmm. Πόσες θερμίδες καίμε όταν βρισκόμαστε σε απόλυτη ηρεμία σε σχέση με τις θερμίδες που θα έπρεπε να καίμε. Για... Πάμε πρώτα να ανέβουμε στη ζυγαριά, να δούμε το βάρος σου. Τώρα θα πάρουμε το ύψος. Ωραία. Περάστε, κυρία μου, από εδώ. Πολύ ωραία. Καθώς είστε καμαρωτοί. Έχω μεγάλη περιέργεια πραγματικά να δω το μεταβολισμό μου. Ωραία. Πάντα θα τον δούμε περίπου σε 15 λεπτά με την καταγραφή που μας δίνει τη δυνατότητα το μηχάνημα να κάνει. Και ουσιαστικά αυτό που θα μετρήσουμε με τη μάσκα. Ηλέκτρα, πάμε να τοποθετήσουμε τη μάσκα στην δέσποινα. Γιατί τη βάζουμε αυτή τη μάσκα? Η μάσκα αυτή θα καταγράψει ουσιαστικά το εισπνεόμενο οξυγόνο και το εκπνεόμενο, αυτό που εκπνείς, διοξείδιο του άνθρακα. Ουσιαστικά ο μεταβολικός ρυθμός ηρεμίας είναι ένα εργαλείο για εμάς τους διαιτολόγους προκειμένου να βγάλουμε το σωστό πρόγραμμα διατροφής. Το μηχάνημα ουσιαστικά μας βοηθά δείχνοντάς μας και καταγράφοντας το βάθος μιας αναπνοής, πόσο βαθιά είναι η αναπνοή και τη συχνότητα, πόσο συχνή είναι η αναπνοή. Έτσι, γνωρίζουμε ότι όταν είμαστε σε συνθήκες ηρεμίας, όπως πρέπει να είμαστε για να κάνουμε τη μέτρηση, πρέπει το βάθος να είναι μέτριο και η συχνότητα χαμηλή. Είναι σημαντικό να ξέρουμε και τι επηρεάζει το μεταβολικό ρυθμό ηρεμίας. Επηρεάζεται λοιπόν ο μεταβολικός ρυθμός ηρεμίας από τη γενετική μας προδιάθεση, από το φύλο. Οι άντρες έχουν καλύτερο μεταβολικό ρυθμό ηρεμίας από τις γυναίκες. Επηρεάζεται από τη σύνθεση του σώματος. Όσο περισσότερο μυϊκό ιστό έχουμε, τόσο καλύτερο μεταβολισμό έχουμε. Παίζει επίσης ρόλο, όπως είπα, η ηλικία. Και τονίζω εδώ ότι κάθε δεκαετία που περνά, ο μεταβολικός ρυθμός περίπου μειώνεται 2%. Επίσης, έχουμε ακούσει πολλά για ουσίες της τροφής που μπορεί να αυξάνουν το μεταβολισμό. Αυτό που γνωρίζουμε σήμερα είναι ότι υπάρχουν ουσίες όπως η καφεΐνη ή όπως κάποιες συγκεκριμένες ουσίες, οι κατεχίνες που κρύβονται στο πράσινο τσάι, που μπορεί να αυξήσουν σε μικρό ποσοστό το μεταβολισμό, αλλά πρέπει να τις προσλάβουμε σε μεγάλη ποσότητα. Για να μετρήσουμε το μεταβολικό ρυθμό ηρεμίας και για να είμαστε σίγουροι ότι το αποτέλεσμα που θα πάρουμε είναι αξιόπιστο, πρέπει ο άνθρωπος ο οποίος θα έρθει και θα κάτσει σε αυτό το κρεβάτι να είναι απολύτως νηστικός, καλύτερα για περισσότερο από 8 ώρες, να υπάρχει μια 8ωρη νηστεία. Βγάζουμε λοιπόν τώρα τη μάσκα. Πολύ ωραία. Είσαι καλά? Μια χαρά είμαι. Ωραία. Ελπίζω να σε είδα λίγο προβληματισμένο όταν κοιτάζεις τις τιμές εδώ πέρα. Ωραία. Να έχω το αποτέλεσμα, Ηλέκτρα.